Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας Aven FM και Δυτική Μακεδονία από τους 97 και 7. Λοιπόν, να καλημερίσω εδώ στο στούντιο πρώτα τον οικοδεσπότη και μετά τον καλεσμένο, τον Στέλιο Κουρνιάκου. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι. Και βεβαίως, καλημέρα σε όλους. Τον καλεσμένο μας, τον Γιάννη τον Κυρκυλιανίδη. Καλημέρα κύριε Καμπάνη, καλημέρα κύριε Κουρνιάκο. Δημοτικό καλημέρα στους ακροατές σας. Δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Αφορμή Στέλιο αυτής της πρόσκλησης για τον κύριο Κυρκυλιανίδη, η παρουσία του χθες στον χώρο του συλλαλητήριου και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου εντελώς συντοματικά συνάντησα και τον Γιάννη Κυρκυλιανίδη. Συναντηθήκατε εσείς? Εγώ δεν πάω να βρω κανένα, δεν πήγα κανένα. Έτυχε. Μήπως πήγατε σε άλλο συλλαλητήριο, ρε φίλε. Λοιπόν. Πραγματικά έψαχνα, Στέλιο, μήπως και σε δω και σαν, γιατί επειδή μου είχες πει θα πήγαινες. Ναι. Και κακώς ότι δεν πήγαμε και παρέα μαζί με ένα αυτοκίνητο. Πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, είδα πολλούς συμμαθιώτες. Αρκετοί ήταν από την Αλεξάνδρεια. Αρκετοί από τον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Και από το πλατή, συναντήσαμε αρκετούς γνωστούς. Έτσι. Και τον Δημήτρη Σιρόπουλο επίσης συντοματικά βρήκαμε εκεί. Ήταν με τον πολιτιστικό σύλλογο μαζί ο Δημήτρης Σιρόπουλος. Όλο το χωριό. Ναι, είχε και λεωφορείο από το Λουτρό. Πρέπει να πούμε ότι είχε λεωφορείο. Μετά τα μάθαμε φυσικά. Αλλά... Ο οποίο ήταν ευγενική χορηγία, να πούμε, του κυρίου Θωμά Κωστόπουλο, σούπερ μάρκετ έχει στο Λουτρό και μπράβο του. Όπως επίσης χορηγία μαζί με του κυρίου Θωμά Κωστόπουλο ήταν και του φαρμακοποιού του Φίλιππα του Μουρατίδη. Έτσι. Οι δύο αυτοί λοιπόν πληρώσανε και προσφέρανε την δωρεάν μετακίνηση στα μέλη του Συλλόγου. Ωραία. 50 άτομα περίπου το λεωφορείο γεμάτο. Διαπιστώνουμε πάντως στις τέτοιες στιγμές ότι τα αντανακλαστικά των πολιτών λειτουργούν άμεσα, μπορώ να πω. Και άψογα. Ειλικρινά άψογα, συγχαρητήρια, γιατί δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό. Είχα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κύριο Σιρόπουλο. Δεν το κανονίσαμε την προηγούμενη ημέρα. Εκείνη τη στιγμή το αποφάσισα εγώ για να πάω. Ειλικρινά συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν και κινητοποιήθηκαν από το Λουτρό. Και έτσι με διάθεση και για προσφορά αυτό που είπες λίγο πριν, Γιάννη, το ότι στις δύσκολες στιγμές τα αντανακλαστικά βλέπουμε του λαού μας λειτουργούν και λειτουργούν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ενώ κανονικά θα πρέπει να λειτουργούν των πολιτικών. Ναι. Των πολιτικών. Διαπιστώνουμε τελικά ότι λειτουργούν των πολιτών. Είτε αφορά αυτό πρώτου βαθμού διοίκησης ή δεύτερης. Να ρωτήσουμε τον Γιάννη. Ναι, πώς... να το διακομωδήσουμε. Εγώ, Γιάννη, καταρχήν, όταν έμαθα ότι πήγε στο συλλαλητήριο, νόμιζα ότι υπάκουσε στην εντολή του Δημάρχου, ο οποίος στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήμουν παρόν και εγώ εκεί, διάβασε ένα ηρωικό ψήφισμα της Ένωσης Δήμων της Περιφέρειάς μας, ήταν αυτό το όργανο. Ναι. Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Οπότε όλοι οι δήμαρχοι δηλαδή ήταν κατά, ας πούμε, της ονομασίας, να υπάρχει το όνομα Μακεδονία μέσα. Και μόλις έμαθα ότι πήγες, λέω, αυτός κολλητός με τον Κυρίνη υπάκουσε στην στο κάλεσμά του και πήγε. Το συνδέω αυτό με αυτό που είπατε και οι δυο, ότι είναι πολλές φορές έχουν επαναγίνει αυτά στην Ελλάδα, στη στροφή της ιστορίας. Ο πολιτικός κόσμος, η ελίτ της χώρας γενικώς, να βρίσκονται πίσω από από τη λαϊκή, ας το πούμε, πρωτοπορία, πώς μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό το πράγμα. Το ερώτημα λοιπόν θέτει, ναι. Γιάννη, ο Στέλιος. Υπήρξε κάποια κεντρική οδηγία, εντολή ή παρένεση από τον Δήμαρχο? Δεν υπήρξε. Όχι, νομίζω δεν υπήρξε. Όχι, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε καμιά κεντρική παρένεση, όπως αναφέρεστε κύριε Καμπάνη. Ήταν μια προσωπική απόφαση. Βεβαίως, υπέδει με αυτό το ψήφισμα, από τη στιγμή που ήταν ομόφωνο, έπρεπε, θεωρώ και αποδεικνύεται το λάθος, ναι, αυτό ότι έπρεπε να σταθεί και έμπρακτα απέναντι στους διοργανωτές, να συμμετέχει και να πρωτοπορήσει σε αυτό όλοι οι δήμοι της Μακεδονίας, ανεξαρτήτως, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε οικονομικός είτε με την παρουσία, αποδείχτηκε τελικά ότι έπρεπε να κινητοποιηθούν άπαντες ώστε να βάλουμε ακόμα και λεωφορεία για να συμμετέχει ο κόσμος.
για κόσμο τον οποίο που δεν μπορούσε να πάει. Δυστυχώς όμως αυτά δεν τα κάναμε. Και εμείς ως διοίκηση, και εγώ που συμμετέχω εκεί, αλλά και ως όργανο η Περιφερειακή Ένωση και Δήμων, από τη στιγμή που είχαν ένα ομόφωνο ψήφισμα, που διαφωνούν στο να υπάρχει όρος Μακεδονία, ναι, έπρεπε να δώσουμε πιο ηχηρή παρουσία εκεί πέρα. Το ψήφισμα το οποίο πέρασε απαρατήρητο και... Κοιτάξτε, απαρατήρητο από εμάς, δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης. Φορές, όταν ήταν πάρα πολύ ισχυρό, δεν άφηνε περιθώρια δηλαδή, τίποτε. Όταν... Τι ηρωισμοί είναι αυτοί των γραφείων και του καναπές μου. Και όπως είπες, δεν το υλοποίησαν εμπράκτως αυτό που βάλαν στο χαρτί. Πολλές φορές, κοιτάξτε, η συζήτηση για το Μακεδονικό, άμα την ανοίξουμε, γι' αυτό είμαστε και εδώ, όντως είναι πολύ μεγάλη. Πολλές φορές άκουσα να λέτε, κύριε Καμπάνη, και εσείς ότι το ελληνικό λεξιλόγιο είναι πλούσιο και ίσως φταίει και αυτό, η διγλωδοσία που μπορεί να έχει... Όχι, δεν είναι διγλωσία. Το ελληνικό λεξιλόγιο σου επιτρέπει να έχεις πολλές γλώσσες. Πολλές γλώσσες. Αυτό, είναι, αυτό πολλές φορές είναι και το άσχημο. Τον έπιανες. Παίρνεις την ψήφο του λαού και την τοποθετείς όπως θες. Όπως με στήριξε, με έκανε κυβέρνηση, άρα μπορώ να αποφασίζω ό,τι θέλω. Διαπιστώνουμε όμως την συγκεκριμένη περίοδο ότι τελικά όλοι κρύβονται. Όλα ανεξάρτητα πολιτικά κόμματα, όλοι κρύβονται. Θεωρώ ότι όλοι τελικά συμφωνούν με το όνομα να μπει ο όρος Μακεδονία, μιλάω για τα πολιτικά κόμματα, και διαπιστώνουμε εδώ ότι ο λαός αντιδρά και λέει δεν θέλουμε πουδενή, είναι αδιαπραγμάτευτο το να μπει ο όρος Μακεδονία, έστω και γεωγραφικά, με γεωγραφικό προσανατολισμό. Χθες με συγκίνησε το γεγονός ότι... Με συγκίνησε το γεγονός ότι το συλλαλητήριο αυτό, στο συλλαλητήριο αυτό συμμετείχαν, έβλεπες οικογένειες με παιδάκια 7, 8, 10 χρονών, έβλεπες παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Διαπίστωνες ότι ήταν άτομα σε μεγάλη ηλικία, τα οποία εγώ έτυχε να έχω ένα συγκεκριμένο κύριο, κρατούσαν μια μεγάλη σημαία, ένας κύριος μεγάλης, και ειλικρινά όταν άκουγε τον όρο Μακεδονία και τις συνθήματα δάκρυζε. Διαπίστωνες ότι το αίσθημα τελικά των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να γίνει σεβαστό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ελληνική πολιτική σκηνή και οι λοιποί παράγοντες της χώρας, όπως είναι π.χ. τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, να είναι αντίθετη πάντα με το αίσθημα το λαϊκό. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να πάμε μπροστά. Έπειτα, πολύ καλά έκανες, γιατί το κάναμε και εμείς χθες εδώ και θα ήθελα να το παραλάβω. Και δεν σας κρύβω, και εγώ είχα μια επιφύλαξη να πάω λόγω του. Της προπαγάνδας ότι εκεί θα είναι κάποια ακροδεξή ή γίνονται κάποια τέτοια θέματα. Η ποιότητα του συλλαλητηρίου ήταν πάρα πολύ υψηλή. Και όσον αφορά το ηλικιακό κυρίως, όπου όπως είπα και χτες εδώ, κάποια στιγμή νόμιζα ότι βρισκόσουν σε εκδρομικό το λυκείων. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμος της μικρής ηλικίας που ήταν απίστευτο κυριολεκτικά. Δεν μπορούν οι πολιτικές ηγεσίες να τα αγνοούν αυτά, ούτε με τερτύπια διάφορα, όπως επιχειρήθηκε μέσω της ΕΡΤ ή των άλλων των ιδιωτικών καναλιών, κλείνουμε τους διακόπτες και τις κάμερες και είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτά κάνανε εκεί, Τσαουσέσκου και λοιποί πριν από πολλά χρόνια, και είδαν που κατέληξαν. Και πολύ φοβάμαι ότι αν επιμείνουν, την ίδια κατάληξη θα έχει το εδώ πολιτικό σύστημα που δίνει αυτές τις εντολές να κλείνουν οι κάμερες των κρατικών καναλιών σε τέτοια γεγονότα. Είναι αστείο δηλαδή η ΕΡΤ, η οποία ήταν περικυκλωμένη από διαδηλωτές, γιατί μέχρι εκεί έφτανε, να μην ανοίξει μια κάμερα από το παράθυρο να πάρει το συλλαλητήριο. Συγγνώμη λίγο, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τον Δημήτρη Σιρόπουλο, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Στέλιο, καλημέρα φίλε Γιάννη Κυρκυλανίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες στο Άδειο Αθένα. Καλημέρα σε όλους τους Μακεδόνες και όλες τις Μακεδόνισσες. Καλημέρα Μακεδονία. Τάσο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο το χτισινό. Πρώτον, πήρα τηλέφωνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές του συλλαλητηρίου. Δεύτερον, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σε όλη την Ελλάδα. Και θα ανοίξω μια παρένθεση συγχαρητήρια στους σπίτες για το πολυπληθές και πολύχρωμη παρουσία τους. Τρίτον, ντροπή και έσχος
σε όλους αυτούς που προσπάθησαν με τον τρόπο τους και τη σκοπή τους να εμποδίσουν και να υποβαθμίσουν αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση για τη Μακεδονία μας. Τέταρτον, θέλω να κλείσω, θέλω να συγχαρώ δημόσια δύο ανθρώπους οι οποίοι μίσθησαν λεωφορείο για λογαριασμό του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων και Νεαδίου Λουτρούη Μαθιάς για τη μετακίνηση του κόσμου στο συγκεκριτήριο για τη Μακεδονία μας. Συγκεκριτήρια λοιπόν στον κύριο Κωστόπουλο Θωμά, ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ στο Λουτρόη Μαθιάς, και στον κύριο Φώτη, και όχι Φίλιππα που είπες προηγουμένως, σε κανένας λάθος. Ναι, συγγνώμη, ναι. Ο Φώτης, ναι. Φώτη Μουρατίδη, ιδιοκτήτη του φαρμακείου στο Λουτρόη εδώ και 30 και πλέον χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό δεν θέλω να φάω το χρόνο σας. Τα ζήσαμε όλοι χθες. Και πάλι ξαναμένω στο τρίτο που ανέφερα, ντροπή και έσχος σε όλους αυτούς που προσπάθησαν με τον τρόπο τους και τη σιωπή τους να εμποδίσουν και να υποβαθμίζουν αυτή την μεγαλειώδη συγκέντρωση για τη Μακεδονία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως η εκδήλωση, το μεγαλειώδες είναι λίγο, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ναι, ήταν απίστευτο. Μεγάλο συλλαλητήριο, εντυπωσιακό και ηχηρό. Το μήνυμα νομίζω το έχουν λάβει όχι μόνο οι πολιτικοί μας, το έχουν λάβει πάρα πολύ. Ακόμα... Πάνω σε αυτό που έλεγες λίγο πριν, Στέλιο, εσύ και Γιάννη, αλλά κατά κύριο λόγο ο Στέλιος το σχολίασε όσον αφορά ότι κάποιοι λέγαν για ακροδεξιά στοιχεία και όλα αυτά και πού Στέλιο προβληματίστηκε αν θα πρέπει να πας ή όχι. Πολλοί κόσμος νομίζω, ναι. Όχι μόνο εγώ. Σήμερα διαβάζω, ακόμη και σήμερα, για να υποβαθμίσουν αυτό το συλλαλητήριο, πολλά μέσα, ιδιαίτερα του εξωτερικού, αναφέρονται πρώτον ότι δεν είχε παραπάνω από 50.000 κόσμο και ότι ήταν κάλεσμα ακροδεξιών οργανώσεων. Επίσης, να πούμε ότι λίγο πριν βλέπαμε αυτόν τον δηλώσεις, αυτού του ανεκδιήγητου Υπουργού Υγείας, αυτού του ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει κάθε μέτρο, του κυρίου Πολάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι συμφωνεί μάλλον και αυτός με αυτά τα δημοσιεύματα περί ακροδεξιών και χουντικών και φασιστικών και χρυσής και της Χρυσής Αυγής καλέσματα. Εάν, κύριε Πολάκη, αυτό το συλλαλητήριο με αυτόν τον κόσμο που είχε, αν όλοι αυτοί είναι εκεί, ήταν εκεί, επειδή καλέστηκαν τη Χρυσή Αυγή, τότε αλίμονό σας. Έτσι. Τότε αλίμονό τους. Απλώς λαός ήταν. Έτσι ακριβώς. Αλίμονό τους. Έχω λοιπόν, Γιάννη μου και Στέλιο, βίντεο από... και φωτογραφίες από δύο ομάδες Χρυσής Αυγής με τις κουκούλες τους, δύο ομάδες οι οποίες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ζήτημα, το οποίο όμως δεν υπάρχει ο κόσμος σε τίποτα, τους αγνόησε παντελώς. Οπότε ας μην μου λένε, τουλάχιστον εσείς ήσταν παρόν, τουλάχιστον σε μένα σαν δημοσιογράφο. Αντιδρούσε ο κόσμος, δεν έπαιρνε μέρος σε συνθήματα που είχαν δεν κάποιο ακραίο χαρακτήρα, τίποτα. Ούτε ακροδεξιά στοιχεία μέσα ήταν. Και μάλιστα, και το χάρηκα αυτό, εχθές η Χρυσή Αυγή εισέπραξε ένα ηχηρό ράπισμα και αυτή, ενώ περίμενε, πέταξαν φυλάδια, πέταξαν διάφορα διαφημιστικά. Δεν υπήρξε ανταπόκριση καθόλου. Η συμμετοχή του κόσμου σαν Χρυσή Αυγή ήταν ελαχιστότατη. Δεν ήταν παραπάνω από 100 άτομα, δεν ήταν παραπάνω οι δύο ομάδες αυτές. Από 50 άτομα κι αν ήτανε, λοιπόν. Και να σχολιάσουμε και ότι το να πας σε ένα συλλαλητήριο που είναι εθνικό συλλαλητήριο να φοράς κουκούλα ή κασκόλ, νομίζω ότι είναι... Έτσι. Δεν πρέπει να το σχολιάσεις και κάτι. Ακριβώς. Για ποιο λόγο να κρύψεις το πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή της Χρυσής Αυγής ήταν πάρα πολύ λίγη και αυτό είναι που ουσιαστικά προβληματίζει πολύ έντονα αυτόν τον ανεκδιήγητο υπουργό, ο οποίος προσπαθεί βάσει της γκεμπελικής θεωρίας ότι πες κάτι θα μείνει. Άλλωστε την γκεμπελική θεωρία και το κομμουνιστικό καθεστώς δεν την ακολουθούσε κατά γράμμα, Στέλιο. Οι εμπνευστές της ήταν οι περισσότεροι. Έτσι.
Τώρα, εξακολουθούν και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, και τα κρατικά και τα ιδιωτικά, τα κεντρικά, να προσπαθούν να το υποβαθμίσουν αυτό το, το χθεσινή κινητοποίηση που ήταν τεραστίων διαστάσεων, ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνει. Ελπίζω ότι δεν θα το ομολογήσουν, αλλά ελπίζω ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας, τα δύο κυρίως μεγάλα κόμματα, αντιλήφθηκαν το μέγεθος της παρουσίας του κόσμου εκεί και αντιλήφθηκαν και τις επιθυμίες και θα πράξουν τα ανάλογα, όχι αύριο το πρωί, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδάλλως πάμε σε μια πολύ δύσκολη ολομέτωπη σύγκρουση κατάσταση για αυτούς, για τις πολιτικές ηγεσίες, διότι κανείς δεν νίκησε όταν έρχεται σε αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα. Αυτό ας το προσέξουμε, διότι όπως λέμε και εμείς εδώ το έχουμε κάνει σλόγγαν, στα οικονομικά εγκλήματα που διαπράττουν οι πολιτικοί γίνεται καμιά εξεταστική επιτροπή εκεί, κανένα, και αποτέλεσμα μηδέν. Κανένα ειδικό δικαστήριο με πενικρά αποτελέσματα. Στα εθνικά θέματα ακολουθούνται άλλες διαδικασίες όταν οι πολιτικοί πέφτουν σε σφάλματα. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, στο σημείο αυτό, κάνετε μια αναφορά και πολύ σωστά λίγο πριν, σχετικά με την απόφαση της ΠΕΔΚ για να εκδώσει ένα ψήφισμα πολύ σκληρό και ταυτόχρονα οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που βγάλαν τέτοιο ψήφισμα δεν κάνανε απολύτως τίποτε για να κινητοποιήσουν τους πολίτες τους να στηρίξουν ουσιαστικά το ψήφισμά τους. Ναι, το είπε ο Γιάννης πολύ σωστά. Έμπρακτα δεν κάνανε καμία. Ναι, καμία. Θέλω να ρωτήσω. Δειλία, καθαρή δειλία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, Στέλιο και Γιάννη, για ποιο λόγο, δηλαδή από τη μία πλευρά βγάλαν το ψήφισμα, ποια είναι η εξήγηση αυτή το ότι δεν βγήκε μια ανακοίνωση κάποιος από αυτούς τους δημάρχους που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Λοιπόν, είδαμε τον Παναγιώτη Κυρίνη προχθές να υπερασπίζεται το ψήφισμα αυτό. Και δεν έβγαλε μια ανακοίνωση ο ίδιος να ζητά τη στήριξη του κόσμου σε αυτή την υπογραφή που ο ίδιος έβαλε. Δηλαδή, δεν το χαρά, κατάλαβαν, δεν οι άνθρωποι, κατάλαβαν οι άνθρωποι, Στέλιο μου, που βάλαν την υπογραφή. Κατάλαβαν, το είναι το μόνο που δεν καταλαβαίνουν. Βγάλαν την ουρά τους απ' έξω με ένα χαρτί, το οποίο ήταν και πολύ σκληρό. Δηλαδή, ήταν ακριβώς πιο σκληρό από τα συνθήματα που ακούστηκαν στο συλλαλητήριο. Ήταν πιο, έτσι, πιο σκληρό. Πιο καθολικό. Βεβαίως. Και πιο αντίστοιχο για, για το ότι δεν πρέπει να υπάρχει το ονομασία Μακεδονία εντός. Γιάννη, ποιος ο λόγος? Είσαι μέλος αυτής της διοίκησης. Ένα καταλαβίστικο είναι. Είσαι μέλος αυτής της διοίκησης. Πολλές φορές σας είπα ότι, πρέπει να τα αντανακλαστικά του λαού πρέπει να λειτουργούν καλύτερα και λειτουργούν καλύτερα από τα ανακλαστικά όλων αυτών που ασχολούμαστε ακόμα και εμένα με τη διοίκηση. Γιατί, ίσως επειδή πολλές φορές ο καθένας μας ξεχωριστά θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει μία απόφαση του Βουκουρεστίου, ας πούμε να το πω έτσι, που το 2008 Τι είπε εκείνη η απόφαση? Τι έλεγε? Εκείνη είπε δύο ονόματα. Είπε ότι συμφωνούμε στο... να μπει Μακεδονία. Να μπει το όρος Μακεδονία. Απλά να είναι γεωγραφικής προσδιορισμός. Όταν ξεκινάει μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάει από μηδενική βάση. Δυστυχώς όμως, αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει. Με αποτέλεσμα να... Εγώ να ρωτήσω συγκεκριμένα. Να ρωτήσω συγκεκριμένα. Θα σας πω όμως λίγο να σας απαντήσω για να μην νομίζω ότι αποφεύγω την ερώτηση. Όχι, δεν αποφεύγω. Όχι, με το ερώτημα αυτό που θα θέσω. Είπα και εξ αρχής ότι ήταν λάθος από τη στιγμή που είχαμε ένα ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ και έμπρακτα είτε οικονομικά είτε με την παρουσία μας βάζοντας λεωφορεία έπρεπε να ενεργοποιήσουμε όλους τους δημότες, όχι του Δήμου Αλεξάνδρεια, όλο τον κόσμο στη Μακεδονία. Αυτούς που βάλουν την υπογραφή τους. Από αυτούς όλους που βάλουν την υπογραφή τους. Εγώ θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος όμως. Και Στέλιο, θέλω να μου πεις την άποψή σου, όπως βεβαίως και το ερώτημα αφήνει στο Γιάννη. Είδαμε ότι τα κόμματα όλα ήταν αντίθετα στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου. Μήπως τη σκέψη αυτών όλων, και να πάρουμε τον Δήμο Αλεξάνδρειας. Γι' αυτό, μιας και το λέω αυτό, επειδή μπροστά μας έχουμε Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας. Μήπως ο Παναγιώτης ο Κυρίνης, επειδή θέλει σε επόμενες εκλογές να έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήθελε να έρθει ευθέως αντιμέτωπος με το κόμμα, σκεπτόμενος ότι μπορεί να...
Ναι, τίποτα δεν αποκλείται. Εγώ το λέω ότι ήταν δειλία από την πλευρά τους. Από τη στιγμή που συνήλθαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, που λέει το όργανο αυτό. Πώς είναι, δεν ξέρω. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος. Σημαντικά και μεγάλος. Και έβγαλε αυτό το ψήφισμα το οποίο ήταν ακραίο. Για να απαντήσω στους ακραίους τώρα, ότι λένε εμάς ακραίους, ότι πήγαμε εκεί κτλ. Ήταν ακραίο, άμα το διαβάσετε. Δεν έχει ξαναβγεί τόσο αυστηρό. Το οποίο απευθυνόταν, φαντάζομαι, πού απευθυνόταν. Απευθυνόταν στην κυβέρνηση, στο Νίμιτς, στα Σκόπια, στον ελληνικό λαό, σε όλους απευθυνόταν. Και δεν παίρνεις μία πρωτοβουλία από εκεί και πέρα έμπρακτα να τους ρίξεις αυτό το χαρτί που έβγαλες. Έμπρακτα σημαίνει κάνω και μία συνέλευση, κάνω ένα ψήφισμα σαν δήμος, κάνω, δίνω 5 φράγκα να μισθωθούν 2 λεωφορεία να πάνε εκεί, πάω ο ίδιος στο συλλαλητήριο. Αυτή ήταν η κορυφαία εκδήλωση, η οποία μάλιστα ήταν εφάμιλη του ψηφίσματος που βγάλανε. Αυτό ήταν. Εδώ μιλάμε για δειλία και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Είναι αυτή η διγνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είναι σε πάρα πολλά θέματα, δεν είναι μόνο σε αυτό. Απλώς τώρα ξεμπροστιάστηκε, γιατί στη Θεσσαλονίκη εχθές υπήρχε ένα παλαϊκό. Τι να κάνουμε τώρα, είτε το παραδειχτούν είτε όχι, ήταν ένα παλαϊκό συλλαλητήριο. Όσο και να προσπαθήσουν να το υποβαθμίσουν, όσο γραφίδες πληρωμένες ή απλήρωτες, κρατικές ή πάρουν εντολές κτλ., δεν υποβαθμίζει αυτό το πράγμα. Γιάννη. Και καλά θα κάνουν οι πολιτικοί, ειδικά των δύο κομμάτων, σιγά σιγά να προσαρμόζονται στη λαϊκή θέληση και στη λαϊκή βούληση. Έτσι όπως αυτή εκφράστηκε εχθές στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θεωρώ ότι, κύριε Καμπάρη, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί στον δρόμο συνάντησα καθόδον και τον πολιτευτή, τον κύριο Μπαρζόκα, τον Τάσο. Άρα ήταν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Πολύ ήταν. Πολύ. Ήταν αρκετοί εκεί. Άρα θεωρώ ότι δεν υπήρχε με αυτό το σκεπτικό. Ότι... Να πούμε όμως ότι οι βουλευτές και η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για συμμετοχή των βουλευτών της πάρθηκε τελευταία στιγμή κατόπιν πιέσεων πολλών βουλευτών από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, γενικά της Μακεδονίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης να δώσει το ελεύθερο, γιατί είπε κάτι ο Στέλιος πριν. Αν συνέβη αυτό, να παίρνεις την άδεια από τον αρχηγό σου να παραβρεθείς για την περιοχή σου, για τη Μακεδονία, ενώ εκλέγεις από εδώ. Λίγες ημέρες πριν, ότι είναι... Λίγες ημέρες πριν ο Στέλιος έδωσε μια είδηση ότι με αφορμή το μακεδονικό, ο πρώτος πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας, μνηστήρας του θρόνου της Νέας Δημοκρατίας, Τζιτζικώστας, έτσι λοιπόν, ετοιμάζεται για κόμμα με αφορμή το μακεδονικό. Και αυτά βεβαίως που έδωσε ως πληροφορία ο Στέλιος, σίγουρα δεν είναι απόψεις του Στέλιου, είναι πληροφορίες που έχει συλλέξει ο Στέλιος. Είναι σίγουρα, κοινό μυστικό τώρα. Σίγουρα, πλέον, είναι, όχι, κοινό ναι, μυστικό. Σίγουρα όμως. Έγινε τώρα, κοινό μυστικό. Στέλιο, υπάρχει περίπτωση αυτά που ήξερες εσύ να μην τα ήξερε ο Μητσοτάκης. Τώρα, έτσι. Και εδώ λέμε εμείς τώρα για ποιο πολιτικό σύστημα μιλάμε. Όταν γίνει ένα συλλαλητήριο και λες, τώρα μου αναφέρεις ότι κάποιος σκέφτει από πίσω ότι θα ιδρύσει κόμμα υπέρ της Μακεδονίας ή οτιδήποτε, για ποιους πολιτικούς να μιλάμε. Και να ιδρύσετε ένα κόμμα υπέρ της Μακεδονίας, αφού μεθαύρο μετά θα εισχωρείς κάπου πάλι. Ναι, με αφορμή. Δηλαδή, οι πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν κάτι. Ότι δεν πρέπει να κοιτάνε. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Η πολιτική άνοιξη του Σαμαρά πώς έγινε, έτσι δεν έγινε. Έτσι έγινε. Ακριβώς. Και τον είδαμε και πρωθυπουργό. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να μην ονειρεύεται και ο Τζιτζικώστας κάτι ανάλογο. Οι πολιτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις δεν πρέπει να σκέφτονται τον ψήφο. Αν όλα γίνονται παραβρίσκομαι, ας πούμε, στο συλλαλητήριο, γιατί χθες μου είπατε, πες μας δυο λόγια, κύριε Καμπάνη, σας είπα, δεν θέλω να περάσει ότι το εκμεταλλεύουμε πολιτικά. Ο πολιτικός πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι παρόν και πολλές φορές και πίσω από τις κάμερες, να στηρίζει έμπρακτα, να φαίνεται ότι είναι κίνηση του λαού, κίνηση του απλού πολίτη, διότι πατά στα δικαιώματά του, διότι πατά στην ευαισθησία του πάνω και τίποτα παραπάνω. Όταν οι πολιτικοί βλέπουν ένα συλλαλητήριο και αναδιπλώνονται και για τους δικούς τους λόγους, ή δηλαδή αν δεν υπήρχε μια αντίδραση, θα πηγαίναμε εκεί, θα δεχόταν τον όρο Μακεδονία και θα έλεγε «Μα δεν αντιδράσατε». Πού το λέει αυτό το Σύνταγμα? Όταν ορκίζονται να υπηρετούν την πατρίδα, όταν δίνουν όρκο, ορκίζονται όλοι οι πολιτικοί.
Προφανώς να μην ξεχνάνε γιατί ορκίζονται. Ας διαβάζουν τον όρκο που έδωσαν, να μην προδώσουν ποτέ την Ελλάδα και μετά να καθόμαστε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, Στέλιο. Πούμε κάτι ακόμα και να το κλείσουμε. Ναι, αυτό να ακριβώς. Ότι αυτό το θέμα εκνεύρισε και πάρα πολύ κόσμο και πήγε εκεί, διότι δεν ήταν με πρωτοβουλία του πολιτικού, ελληνικού πολιτικού συστήματος η ανάδειξη του θέματος στο Σκοπείο ώστε να πάμε σε μία λύση κτλ. Το θέμα είναι εν υπνώση εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανακοίνιση του θέματος έγινε από τρίτη ξένη χώρα. Και είναι ντροπή τους που τα κορυφαία κόμματα της χώρας, οι οργανισμοί αυτοί, οι πολιτικοί, υπάρχουν στην ουσία στο SMS που ήρθε από την ξένη πρεσβεία. Γυρίσαμε πάλι πολλά χρόνια πίσω, όπου το πολιτικό σύστημα. Όπου το κατήγγειλαν υπάκουγε... οι κυβερνήσεις αυτοί που είναι σήμερα, έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν είναι οι ακραίοι, η πολιτική ηγεσία, οι οποίοι υπακούνε σε ξένες δυνάμεις. Ξέρουν όλοι ότι το θέμα το ανακοίνησαν οι Αμερικανοί. Το ξέρουν όλοι. Δεν το κρύβουν οι Αμερικανοί, ξέρω. Και ο τελευταίος του χωριού. Έτσι. Και ο τελευταίος του χωριού, ναι, το ξέρει. Λοιπόν, η ντροπή τους αυτοί να κατακρίνουν εμάς που φύγαμε. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα κόμματα για ένα θέμα εθνικό. Λοιπόν, νομίζω, Στέλιο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον Γιάννη, να τον αποδεσμεύσουμε. Νομίζω όμως... Ναι, σχετικά με το μακεδονικό. Είναι Έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο για τον Γιάννη μετά, να πάμε σε διάλειμμα. Ξέρει και ο Γιάννης, θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε διάλειμμα και όλοι ξέρουν που έρχονται εδώ ότι ο σταθμός αυτός δεν είναι μονοθεματικός. Δεν γλιτώνεις από τον Κουριάκο. Δεν είναι μονοθεματικός. Δεν γλιτώνεις. Αυτά τα κάνει ο Αυτιάς και κάτι άλλο περίεργο. Γιάννη, τι είπες προηγουμένως, ότι η ελληνική γλώσσα έχει πολλές. Εγώ έμαθα όμως να χρησιμοποιώ μία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι είπε λοιπόν ο Στέλιος τώρα. Αν και θεωρώ ότι είναι καλό, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, τι είπε ο Στέλιος τώρα, ότι ο σταθμός πώς βάφτισε. Δεν είναι μονοθεματικός. Δεν είναι μονοθεματικός. Για τα αγροτικά, δεν θα το ρωτήσουμε για τα αγροτικά, αγρότης είναι. Λοιπόν, βρήκε, ορίστε, βρήκε. Λοιπόν, δημοτικός σύμβουλος είναι, ξέρω εγώ τι να πω. Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα διάλειμμα και όπως ο Στέλιος είπε ότι ο σταθμός δεν είναι μονοθεματικός, λοιπόν, βρήκε την σωστή ορολογία για να πάει εκεί που θέλει ο Στέλιος την κουβέντα. Λοιπόν, φυσικά όχι εκεί που θέλει ο Στέλιος, αλλά εκεί που αναφυσβήτητα οι αγροτές αναμένουν και κάποιες απαντήσεις από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και έρχονται σε αυτά τα μικρόφωνα, σε αυτόν τον σταθμό.